συμβεί, Ευθύμη, αρχίζουν μέσω των κοινωνικών δικτύων να εκφράζονται κάποιοι υποψήφοι και μάλιστα προβεβλημένα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Κώστα. Πράγματι, είχαμε μία ανάρτηση πριν από λίγο στο Facebook από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε με διάθεση σκληρής αυτοκριτικής, σκιαγράφησε τους λόγους της συντριπτικής ήττας του κόμματός του στις εκλογές, τονίζοντας μάλιστα Κώστα πως η περίοδος της παιδικής χαράς τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτισαν, δεν βρέχει. Βλέπουμε την σχετική ανάρτηση. Ο κόσμος μας είπε: φτάνει πια. Η περίοδος παιδικής χαράς τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτισαν, δεν βρέχει. Το χαστούκι είναι η τελευταία ευκαιρία να σοβαρευτούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, η συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο διαστάσεις, Κώστα. Τη ρευστοποίηση των τελευταίων ημερών από τα αυτογκόλ που οδήγησαν στη μαζική τιμωρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και πριν τη ρευστοποίηση, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, δεν έφταιγαν οι δημοσκοπήσεις, τα κατεχόμενα μίντια, οι πελατειακές σχέσεις αναφέρει. Για όσους ήθελαν να το δουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπειθε ως εναλλακτική λύση. Κώστα. Αυτοκριτική, σκληρή γλώσσα. Για να δούμε όμως τι θα πούνε και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές, για τις εξελίξεις, καθώς συνεδριάζουν, να δούμε αν θα βγάλουν κάποια απόφαση, γιατί τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα δεν περνά τις καλύτερες ημέρες του ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κουμουνδούρου και βεβαίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ευθύμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.